Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Grand Camari εναντίον Κολοσσός. Dunkin' Donuts είναι το match που θα παρακολουθήσουμε παρέα για τον πρώτο όμιλο της D2. Ομάδες που βρίσκονται στις σχετικά χαμηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, στο 8-9 τα Καμάρια. Στο 7-8 ο Κολοσσός που θα έχει και την πρώτη κατοχή. Στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες για τις δύο ομάδες. Ένα σουτ 3 πόντων. Άστοχο στο ξεκίνημα από τον Δημόπουλο. Λοιπόν, ο Δημόπουλος με το 16, ο Ζαμπούρας με το 34 που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης. Με το 5 ο Μιχαηλίδης, με το 69 ο Τσαμπαρλής και με το νούμερο 7 ο Καραμπεσίνης. Για τα Καμάρια με το 15 ο Βακαλόπουλος, με το 13 ο Γεντής, με το 14 ο Σαχελαρίου, με το 88 ο Περγούλης και ο παίκτης που έχει πάει να φέρει την μπάλα είναι ο Γιώργος ο Τσακανίκας με το νούμερο 41. Τα Καμάρια κόντρα στα προγνωστικά, έχουν μαζευτεί 7 άτομα απόψε. Θα πετύχουν και το πρώτο τους καλάθι με τον Γιώργο Βακαλόπουλο. Από ό,τι βλέπουμε έχουν κερδίσει και τη μάχη της εξέδρας στον κόσμο απόψε. 2-0 λοιπόν έπειτα από ένα λεπτό στο κλειστό της ΑΕΚ. Καραμπεσίνης. Όλα φτάνει στον Τσαμπαρλή. Νέο τρίποντο, εύστοχο αυτή τη φορά. Καλάθι 3 πόντων, 2-3 περνούν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Με τον πρόδρομο Μιχαηλίδη να ευστοχεί από τα 6.75. Για δύο όμως έχουμε δει στο καλάθι, μάλλον πατήσω τη γραμμή. Τσακανίκας Γιώργος. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Θα το βάλει κιόλας ο Περγούλης, άψογη συνεργασία. Μαγική πάσα του Τσακανίκα. Πάση για highlight από το ξεκίνημα. Άστοχο τρίποντα αυτή τη φορά. Μένει το 4-2. Τσακανίκας. Περγούλης μόνος του για 3, δεν τιμωρεί την επιλογή της αντίπαλης άμυνας. Πήρε ο Μιχαηλίδης, θα κατεβάσει και την μπάλα, 2-2 στο ανοιχτό γήπεδο. Μιχαηλίδης, μπάλα εκτός από τα δικά του χέρια ή πόδια. Βγάζουν την άμυνα τα Καμάρια. Ο Κολοσσός είχε επικρατήσει το μάτι του πρώτου γύρου, εμφατική νίκη τότε με 70-47. Ενώ οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στα τελευταία τους παιχνίδια. Τα μεν Καμάρια ιτήθηκαν από την Μάντρα Χιτ με 71-50, 41-73 επικράτησαν οι King Lunet Hughes του Κολοσσού την περασμένη αγωνιστική. Καλά και μεταξύ από το νούμερο 13, από τον Σωτήρη Γεντή, 6-3, 7 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Καλύτερα φαίνεται να έχουν ξεκινήσει το μάτς στα Καμάρια. Τσαμπαρλής, πάσα στον Δημόπουλο, δεν βγήκε η φάση. Τσακανίκας, κόβει από αριστερά ο Σαχελαρίου, τον έχει δύο Τσακανίκας. Μπάλα για τον Γεντή και τώρα στον Σαχελαρίου που εκτελεί από πλάγια θέση. Μπάλα όμως στα χέρια του Τσαμπαρλή. Δημόπουλος το έχει αυτό το σούτ αλλά το χάνει από πλάγια θέση. Πήρε ο Γεντής και αφήνει στον Τσακανίκα. 6-3 το σκορ, 6-23 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πήρε ο Τσακανίκας για τον Σεκαλαρίου που βγήκε από το σκρίν του Βακαλόπουλου, σπάει τη μέση του αλλά θα αστοχίσει. Λοιπόν του Τσαμπαρλή. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα για τον Κολοσσό. Δημόπουλος ύψωσε εκεί κοντά στο χαμηλό post που ευστοχεί. Ο Τσαμπαρλής είναι. Ο Τσαμπαρλής
Τα νούμερα στην μπροστά όψη της εμφάνισης του κολοσσού δεν φαίνονται τόσο καλά από μακριά. Γι' αυτό καθυστερώ να λέω τα ονόματα μερικές φορές. Τσακανίκας, Βακαλόπουλος για δύο. Το χάνει ψηλά. Ο Δημόπουλος. Καλή άμυνα από τα καμάρια, θα κλέψουν. Τσακανίκας, γρήγορο transition, ωραία πάσα για τον Περγούλη. Σακελαρίου το σκέφτηκε, το πήρε και το χάσε. Δεν θα προλάβει να σώσει ο Περγούλης που πατά τη sideline. Κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο, αναμέτρησε 6-5 το σκορ, χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής. Και οι δύο ομάδες. Καραμπεσίνης, άσκησε τον Μιχαηλίδη. Ωραία, ο Δημόπουλος ελευθέρωσε για το τρίποντο του Καραμπεσίνη που ήταν άστοχο. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τους τυπικά φιλοξενούμενους, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Δημόπουλος, Ζαμπούρας τώρα για 3, θα αστοχίσει. Το rebound αμυντικό από τον Περγούλη. Περγούλης, Βακαλόπουλος, ξανά θέλει να δώσει στον Περγούλη. Δεν βγήκε η φάση. Δύο ομάδες γνώριμες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες αρκετές φορές. Όπως μας είπαν και στις δηλώσεις στην κάμερα της διοργάνωσης. Ζαμπούρας, high-low κατάσταση, κλέβει ο Σακελαρίου. Τσακανίκας περνά το κέντρο. Ωραία, ξεγέλασε τον αντίπαλο παίκτη, αλλά το τελείωμα δεν είναι ανάλογο. Μένει το 6-5. Ο Λεσσός θέλει να εφηνδιάσει με τον Μιχαηλίδη. Εκείνος θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για το πρώτο ζευγάρι βολών της αναμέτρησης. Σε πρώτη ισοπαλία στους 6 πόντους. Μέσα και η δεύτερη, προβάδισμα για τον Κολοσσό. Περγούλης άφησε με χαντόφ στον ηγεντή. Σακελαρίου με τον Τσακανίκα, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πρέπει να βιαστούν τα καμάρια, ο Περγούλης θα χρειαστεί με βήματα. Δημόπουλος, Τσαμπαρλής. Πέρασε ο Τσαμπαρλής, έμεινε και στον αέρα. Μπάλα όμως θα περάσει εκτός από τα δικά του χέρια. Άτυχος εδώ ο Κολοσσός που διατηρεί ωστόσο το προβάδισμα. Πρώτη αλλαγή στο μάτσο, ο Βακαλόπουλος πήγε στον πάγκο και πέρασε ένας παίκτης που δεν βλέπω να έχει εμφάνιση. Αλλά στο low post για τον Περγούλη, καλά και φάουλ, ωραία φάση για τους γηπεδούχους που ανακτούν το προβάδισμα 8-7 και μια συμπληρωματική βολή για τον Περγούλη. Και θα έρθει το μεσοτρίποντο. Πόντο του Καραμπεσίνη, άστοχο. Μαγελή.
Ενώ περνά στο μάτσο με το νούμερο 40 ο Σταθάκος στη θέση του Σακελαρίου. Θα να επικοινωνήσω με την γραμματεία για να μάθουμε το όνομα του παίκτη που δεν έχει εμφάνιση. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Χρυσίνας, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Στόχο σου του Τσακανίκα του Γιώργου. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο, 8-7 προηγούνται τα Γκραν Καμάρια. Κάποια συνθήματα τώρα από τους φίλους των Γκραν Καμάρια. Ωραίες στιγμές. Βρίσκει σε πόδι, κατοχή για τον Κολοσσό. Τσαμπαρλής στον Ζαμπούρα. Τρίποντο άστοχο του Μιχαηλίδη. Τσακανίκας. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο, Real No Look Pasa του Τσακανίκα. Αστοχή όμως στη συνέχεια, ο Χριστίνας μάλλον. Ο Ζαμπούρας στην άλλη πλευρά θα κερδίσει το φάουλ μετά την πρώτη του χαμένη προσπάθεια. Ναι, ο Χριστίνας είναι, ο παίκτης που δεν έχει εμφάνιση. Ωραία επαναφορά για τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Βάζει μπροστά τον Κολοσσό, 8-9. Μια επίθεση για κάθε ομάδα τώρα λογικά. Περγούλης από μακριά, δεν είναι καλό το σουτ. Το rebound από ποιον? Από τον Τσαμπαρλή. Μιχαηλίδης για τον Καραμπεσίνη. Είναι ο Τσαμπαρλής να σκρινάρει, καλή άμυνα του Γεντή εντωμεταξύ. Τώρα 5 δευτερόλεπτα για τον Κολοσσό, 8,5 συνολικά στην πρώτη περίοδο. Ζαμπούρας, Μιχαηλίδης ψάχνει τον χώρο να σουτάρει, δεν είναι καλό το σουτ. 2 δευτερόλεπτα έχουν μείνει, δεν έχουν δει το ρολόι. Τα Καμάρια τέλος στην πρώτη περίοδο, 8-9 μπροστά. Ο Κολοσσός, Dunkin' Donuts. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στα Λιώσια. Πρώτη κατοχή για τα Καμάρια. Γιώργος Τσακανίκας, Σωτήρης Γεντής, Γιάννης Χρυσίνας, Δημήτρης Ταθάκος και ο Περγούλης στην πεντάδα των τυπικά γηπεδούχων. Χρυσίνας προσπάθησε να τελειώσει τη φάση, μπαλαβρή και σε πόδι, κατοχή για τον Κολοσσό. Με το 7 ο Καραμπεσίνης, με το 5 ο Μιχαηλίδης, με το 34 ο Ζαμπούρας, με το 16 ο Δημόπουλος και νέο πρόσωπο πρέπει να είναι ο Παλατζάς με το 40. Περγούλης από τον κεντρικό διάδρομο με ένα φλότερ, συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι, ασίστ από τον Σταθάκο, ωραία φάση. Για τα Καμάρια χέρι-χέρι δύο ομάδες στα πρώτα 11 αγωνιστικά λεπτά. Δεν έχει καταφέρει καμία από τις δύο να ξεφύγει. 19 τώρα το σκορ. Αλλά χαμηλά στον Ζαμπούρα. Δίπλωσαν την άμυνα τα Καμάρια. 5 δευτερόλεπτα απομένουν για τον Κολοσσό. Ζαμπούρας επανέφερε, Παλατζάς. Πάσα απέναντι στον Δημόπουλο που εκτελεί στη λήξη, αλλά άστοχα, ψηλά ο Χρυσίνας. Ανακτούν την κατοχή φιλοξενούμενοι. Ζαμπούρας με μια ωραία spin move θα πετύχει το καλάθι στην πιο όμορφη φάση του μάτς μέχρι στιγμής, ίσως και όχι. Που μόλις θυμήθηκα την εξαιρετική ασίστ και βγάλει ο Τσακανίκας στο πρώτο δίλεπτο.
Κάποιος εδώ που φωνάζει τον Χρυσίνα για να συνεργαστούν οι δυο τους. Τσακανίκας, Περγούλης, προσποιήθηκε, νέο φλότερ, άστοχο αυτή τη φορά, ο ίδιος το επιθετικό rebound και στο κερδισμένο φάουλ. Ή και όχι, τι έχει δοθεί. Αλλά ξανά στον Ζαμπούρα που συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στα καμάρια. Νέο καλάθι από τον Γιώργο, 10-13. Περγούλης για 2, το βάζει με τη βοήθεια του ταμπλό, άμεση απάντηση των γηπεδούχων. Μειώνει στον πόντο. Ο Μόβιλος υψώνει, αλλά εκτός από τα χέρια του Ζαμπούρα του παραδέχεται γελάς υποτικά. Είναι η ώρα του Σακελαρίου να επιστρέψει το μάτς. Αντικαθιστώντας τον Γεντή. Τσακανίκας, το stop του Παλατζά πάνω στον Σταθάκο εδώ, το νούμερο 40, έκοψε το νούμερο 40. Χρυσίνας επαναφέρει με 12 δευτερόλεπτα τώρα τα καμάρια. Στοχίσε ο Σταθάκος, ο Χρυσίνας επιμένει και αστοχή με τη σειρά του όμως. Κακή συνεννόηση στην επίθεση του Κολοσσού. 3-2 στην άλλη πλευρά. Ο Τσακανίκας κρατά. Πασάρει τώρα στον Τσαμπαρλή. Χρυσίνας με ταμπλό σκοράρι. Ασίστ από τον Περγούλη. 14-13. Ένα μικρό σερί. 4-0. Τρέχουν τα καμάρια. Ζαμπούρας. Ζαμπούρας διαμαρτύρεται, τεχνική ποινή τώρα. Κανικάς ξετυλίγει το δώρο του Κολοσσού. 15-13. Έκλαψε ο Ζαμπούρας. Και πριν λίγο ήμουν έτοιμος να πω ότι υπάρχει εξαιρετικό κλίμα στο μάτς. Άστοχος ο Περγούλης, rebound του Παλατζά. Καλή άμυνα από τα καμάρια. Σταθάκος προσποιείται ότι θα πασάρει, τελειώνει τη φάση άστοχα. Παλατζάς. Δημόπουλος. Φάνηκε καλό το σούτ αλλά δεν μπαίνει. Τσακανίκας. Στοχή. Ο Χρυσίνας υποφελίσεται και σκοράρει σε δεύτερο χρόνο για να γράψει και ένα επιθετικό rebound. Τη διαφορά στους 4-17-13. Time out του Κολοσσού. Λοιπόν, επιστροφή στο match. Και ενδιαφέρον η ομιλία του Γιώργου Ζαμπούρα στο time out του Κολοσσού. Προσπάθησε να δώσει οδηγίες στην ομάδα του, δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτό που
Έχει δει στα πρώτα 15 αγωνιστικά λεπτά. Ένα σουτ τώρα 2 πόντων του Μιχαηλίδη στο σίδερο. Τσαγανίκας. Γυρνάμε reverse, ωραία στον Βακαλόπουλο. Τσαγανίκας που είναι χαρμαϊδέστε δημιουργικά. Σε κάθε μάτς προσφέρει 2-3, πολλές φορές και περισσότερες μαγικές φάσεις. Δημόπουλος τώρα προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Παλατζά, με ένα overplay και κλέψιμο του Χρυσίνα. Τσακανίκας, Βακαλόπουλος, δεν περνάει πάσα του, παίρνει ο Χρυσίνας. Είναι την πολιορκία με το αμυντικό rebound του Δημόπουλου. 4 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο, 17-13 προηγούνται τα Γκραν Καμάρια. Πάλα χαμηλά στον Παλατζά που έχει μισμάτς. Μάζει για 2 και αστοχή. Δεν βγήκε η φάση στην άλλη πλευρά. Τσαβαρλής. Ήσαν 2 παίκτες πάνω, το κόψιμο του Παλατζά που αστοχεί όμως. Τσακανίκας. Θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Δεύτερο ομαδικό του Κολοσσού. Χωρίς φάουλ. Στα πρώτα 6,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου του Γκραν Καμάρια. Μέσα πρώτη βολή του Τσαγανίκα. Πανηγύρια στην εξέδρα των Γκραν Καμάρια. Μέσα και η δεύτερη, 19-13. Παλατζάς, ωραία φάση εδώ για τον Κολοσσό. Μετά από ώρα βρίσκει ένα καλάθι. Εξής του Τσαμπαρλή. Καλάθι και φάουλ του Θωμά Παλατζά. Πετύχει το έμεσο τρίποντο. 19-16. Παγαλόπουλος. Πάσα στον Τσακανίκα. Κελαρίου για 2, συνδέεται με τον κόπαλο καλάθι, 21-16, πανζουρλισμός από τους φίλους των Γκραν Καμάρια. Να κάνουμε ένα κοντινό κάποια στιγμή, να τους δείτε κι εσείς. Τσαμπαρλής, πέναντι στον Τσακανίκα, δεν θα καταφέρει να τον νικήσει, το rebound από τον Γεντή. Κολοσσός θέλει να τον παγιδεύσει, γιατί βρίσκει το στήριγμα Τσακανίκας. Περνά το κέντρο εντός των 8 δευτερολέπτων. Χρυσίνας κάνει βήματα. Τσαμπαρλής βγάζει έξω τρίποντα από την κορυφή με ωραία καμπύλη, αλλά άστοχο από τον Δημόπουλο. Παλατζάς, Τσαμπαρλής, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Και τώρα το καλάθι, νέο επιθετικό rebound όμως και νέα ευκαιρία. Παλατζάς για 3, το χάνει, rebound του Τσακανίκα. Σακελαρίου. Βακαλόπουλος για 2, στη σίδερο. Yeah.
Κάνει ένα φάουλ για να σταματήσει τον αντίπαλο εφημιασμό. Ώρα για αλλαγή από την πλευρά του Κολοσσού. Επιστρέφει στο μάτσο ο Ζαμπούρας στη θέση του Παλατζά. Ο Ζαμπούρας παίρνει θέση για να παίξει με τον Βακαλόπουλο. Κερδίζει το φάουλ, θα εκτελέσει βολές. Μέσα η πρώτη βολή, 21-17. Η δεύτερη, το rebound από τον ίδιο όμως. Ζαμπούρας δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Τσακανίκας, πετυχαίνει καλάθι. Δύο ακόμα πόντια από τον Γιώργο Τσακανίκα που ηγείται της προσπάθειας των Καμαριών να φτάσουν τις 9 νίκες και να έχουν μοιρασμένο ρεκόρ. Η λήξη της απόψινης αναμέτρησης. Ζαμπούρας από το low post με ταμπλό. Νέο καλάθι, 23-19, 36 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Τσακανίκας, καζίξω για τον Γεντή, εκείνος αμέσως για δύο. Ο Χρυσίνας στο επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες. Κατοχή παραμένει για τα Καμάρια. Time out. Για να δούμε, 10 δευτερόλεπτα έχουν στη διάθεσή τους τα Καμάρια. Τσακανίκας θα επαναφέρει. Παράβαση 5 δευτερολέπτων και έτσι τα 16,9 που απομένουν συνολικά για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου ανήκουν στον Κολοσσό. Μιχαηλίδης δημιουργεί το ρήγμα και σκοράρει. Ωραία προσπάθεια από τον πρόδρομο Μιχαηλίδη. 7 δευτερόλεπτα απομένουν, 23-21. Βακαλόπουλος πέταξε την μπάλα, αστόχησε, τέλος στο πρώτο ημίχρονο, 23-21 στο συν 2 τα Γκραν Καμάρια. Όχι, απομένουν 0,8. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν παίκτες του Κολοσσού. Πέταξε την μπάλα. Όπου τι πήγαμε να δούμε. Τέλος το πρώτο ημίχρονο, 23-21. Λοιπόν, εδώ είμαστε σχεδόν ολέτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Η κερκίδα μεταφέρθηκε πιο κοντά στην κάμερα και από την πλευρά που θα σουτάρουν τα Καμάρια στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή για τον Κολοσσό. Μοιρασμένο σχετικά το πρώτο ημίχρονο. Τα Καμάρια έκτισαν σε κάποια φάση διαφορά 6-7 πόντων. Ο Κολοσσός είχε αντίδραση. Ζαμπούρας. Τσαμπαρλής κατά το καλάθι, δεν σκοράρει. Παίρνει ο Τσακανίκας, τρέχει μπροστά ο Σακελαρίου. Τσακανίκας. Υπάρχει κάποιο σφύριγμα, ξαναπήρε ο Σακελαρίου, τον κόβει όμως ο Παλατζάς. Ζαμπούρας, φαινασμένα με τον Βακαλόπουλο. Μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Σαμπαρλής. Τρίποντο άστοχο του Καραμπεσίνη, λύνει την πολιορκία με το αμυντικό rebound του Περγούλη. Σακελαρίου, Περγούλης, προσποιήθηκε και κάνει βήματα. Λοιπόν, Περγούλης, Τσακανίκας, Σακελαρίου, Βακαλόπουλος και Γεντής στην πεντάδα των Ισπανών, των Γκραν Καμάρια. Από την άλλη πλευρά ο Ζαμπούρας, ο Παλατζάς, ο Μιχαηλίδης, ο Καραμπεσίνης και ο Τσαμπαρλής για τον Κολοσσό. Το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα, μπάλα στα χέρια του Καραμπεσίνη. Τσαμπαρλής πέρασε αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι, rebound από κανέναν, κατοχή για τους μπλε. Ωραία φάση από τον Γεντή. Τι βάζει ο Γεντής, πέρασε την μπάλα γύρω από τη μέση. Ανάποδο λέει, άρχιε καλάθι. 25-21.
Το καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Μιχαηλίδης. Παλατζάς προλαβαίνει. Παλατζάς σε προσωπική ενέργεια. Άτσαλα στο παρκέ, ωραίο σκηνιότυπο εκεί με τον Γεντίνα. Τον σηκώνει τρίποντο στη συνέχεια τη φάση από τον Μιχαηλίδη. 25-24. Τσακανίκας. Θα δοκιμάσει για δύο. Μπάλα στο σίδερο και στα χέρια. Τσαμπαρλί. Σαμπαρλής απέναντι στον Γεντή, ωραία, ελευθερώνει στην αδύνατη πλευρά. Τρίποντο του Μιχαηλίδη, άστοχο. Μιχαηλίδης το βάζει. 2-3. Όχι, ο Καραμπεσίνης είναι, στο συγγνώμη. 25-27, καλό ξεκίνημα για τον Κολοσσό στο δεύτερο ημίχρονο. 2-6 με το επιμέρους σκορ στα πρώτα 3 λεπτά. Βακαλόπουλος από το low post θέλει να δώσει εκεί στο κόψιμο του Σακελαρίου. Δεν βγήκε η φάση. Τώρα ο Μιχαηλίδης για τον Παλατζά. Τσαμπαρλής για τον Μιχαηλίδη. Σκριν του Ζαμπούρα. Μιχαηλίδης προσπαθεί να περάσει. Άμυνα με φάουλ του Σακελαρίου. Δύο βολές για τον πρόδρομο Μιχαηλίδη. Μετά το πρώτο φάουλ της τρίτης περίοδου, ευστοχή 25-28. Βάζει και τη δεύτερη. Συν 4 για τον Κολοσσό, για πρώτη φορά αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μια προσωπική ενέργεια δεν δικαιώνεται. Μένουν τα καμάρια. Σώζει ο Βακαλόπουλος. Τσακανίκας για δύο, τόχια φορεσού στο ρεπερτόριό του. Διαφορά στους δύο, 27-29, ζητά αλλαγή ο Βακαλόπουλος. Παλατζάς έχει καταλάβει την πρόθεσή του ο Τσακανίκας και κλέβει με τη βοήθεια του Γετή. Σακελαρίου. Τσακανίκας νιώθει καλά, αλλά αστοχή αυτή τη φορά. Μιχαηλίδης, Παλατζάς. Προσπαθεί για pick and roll συνεργασία. Τσαμπαρλής στα 10 δευτερόλεπτα, βάζει την μπάλα στον Τζαμπούρα. Τσαμπαρλής με ταμπλό, αστοχή. Περνεί ο Περγούλης. Περγούλης, 3-3. Σακελαρίου για 2 με ταμπλό μέσα. Βαγγέλη Σακελαρίου, ισοφαρίζει το μάτς, 29 όλα. Ανεβασμένη η απόδοση και των δύο ομάδων στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Παλατζάς για τον Τσαμπαρλή. Δεν νικά τον Βακαλόπουλο, εκεί θα μπει το καλάθι από το τύπ του Ζαμπούρα λογικά. 29-31. Τσακανίκας, Βακαλόπουλος. Ωραία προσπάθεια από τον Γιώργο. Ποιοτική κίνηση και καλάθι. Ναι, ισοπαλία στο μάτς τους, 31 πόντους. Μιχαηλίδης, Παλατζάς. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα, Μιχαηλίδης περνάει, Μπαλαδίτ κάνει το χατήρι, άτυπος εδώ. Τσακανίκας. Σακελαρίου για τρεις, αδύναμο το σουτ. Κατοχή για τον Κολοσσό.
4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο, αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Χρυσίνα στη θέση του Βακαλόπουλου για τα Καμάρια. Ο Τσαπαρλής πάει στον πάγκο να πάρει ανάσες, περνά στη θέση του με το νούμερο. Ποιο νούμερο? Ο Δημόπουλος πρέπει να είναι με το 16. Ναι, πάρει και την μπάλα. Ο Δημόπουλος δεν περνάει πάσα για τον Παλατζά. Περβούλης κάνει την κατοχή. Δημόπουλος πετά μπροστά για τον Ζαμπούρα. Και εκείνος για τον Παλατζά που δεν σκοράρει όμως. Τσακανίκας. Χρυσίνας. Αμήνα με φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μια στις δύο, 32-31. Δημόπουλος για τον Καραμπεσίνη. Δημόπουλος, δεν είναι καλό το σουτ, rebound του Περγούλη. Αγγελαρίου υποπίεση για τρεις. Λοιπόν το Χρυσίνα που επιμένει κατά το καλάθι αλλά δεν σκοράρει. Παίρνει ο Δημόπουλος. 2,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Δημόπουλος. Ζαμπούρας υποδέχτηκε ωραία την μπάλα. Χάνει όμως το καλάθι. Τσακανίκας. Γετής για δύο πίσω από το screen. Ωραία εκτέλεση. Στο συν 2 θα Καμάρια 34. Όχι, συν 3. 34-31. Παλατζάς σε ρολοργανωτή. Βγαίνει από τα screen. Ο Μιχαηλίδης, ωραία φάση για τον Κολοσσό, το κερδισμένο φάουλ του Δημόπουλου που θα εκτελέσει. Όχι, βήματα έχουν δοθεί. Στο Αγγελαρίου πήγε στον πάγκο, πέρα στη θέση του ο Σταθάκος. Σταθάκος προσποιήθηκε με το δεξί φλότερ. Ζαμπούρα στον Παλατζά. Παλατζάς. Καραμπεσίνης για τρεις. Στόχισε, πήρε ο Χρυσίνας. Τσακανίκα, σχεδόν όλες οι επιθέσεις των Γκραν Καμάρια παίρνουν από τα δικά του χέρια. Γεντής για δύο προηγουμένως το βάλε τώρα στο χ. Καραμπεσίνη στο αμυντικό rebound. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Διαφορά τριών πόντων χωρίζει τις δύο ομάδες. Μιχαηλίδης, φάλου χαμηλά. Παλατζάς. Δημόπουλος 3-2. Παλατζάς για 3. Ο Σταθάκος στο rebound. Ίσως μείνουν 2-3 δευτερόλεπτα για τον Κολοσσό. Να δούμε τώρα την επίθεση με Γκραν Καμάρια. Γεντής. Σκρινάρει ο Βακαλόπουλος. Πάσε στον Σταθάκο. Ελεύθερος για 3. Είναι καλό το σούτ, αλλά πολύ άτυχος εδώ ο Σταθάκος. 8 δεύτερα ακόμα, πετά την μπάλα χωρίς λόγο από μακριά και αστοχή ο Μιχαηλίδης. Αν
το κοσούτι και στην άλλη πλευρά. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 34-31 στο συν 3. Τα Καμάρια. Τέταρτο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τα Γκραν Καμάρια. Περγούλης με μια σταυρωτή, περνάει, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι. Την πάνω του Παλατζά. Ο Παλατζάς, ο Ζαμπούρας, ο Τζαμπαρλής, ο Δημόπουλος και ο Μιχαηλίδης στην πεντάδα του Κολοσσού. Ζαμπούρας, κλείνουν δύο παίκτες πάνω του. Ζαμπούρας αστοχή. Κατοχή παραμένει όμως για την ομάδα του. Σταθάκος, Γεντής, Χρυσίνας, ο Περγούλης και ο Γιώργος ο Βακαλόπουλος στην πεντάδα των Γκραν Καμάρια. Δημόπουλος, εξαιρετική πάσα για τον Τσαμπαρλή που θα τελειώσει τη φάση. Άψογη συνεργασία για τον Κολοσσό που μειώνει στον πόντο 34-33. Περγούλης για τον Γιαντή, να θέλει να δώσει τον Χρυσίνα, κλέβει ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης κάνει βήματα. Γεντής. Χρυσίνας. Χρυσίνας που έκανε πολύ καλό μάτι στην τελευταία παράσταση των Γκραν Καμάρια με 22 πόντους και 17 rebound. Πολύ καλό μάτι τότε και από τον Τσακανίκα που τώρα παίρνει ανάση στον πάγκο. 12 πόντους και 5 assist είχε ο Γιώργος σε εκείνο το μάτς. Για τον Κολοσσό, ο Ζαμπούρας και ο Καραμπεσίνης προέρχονται από καλές εμφανίσεις με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Ζαμπούρας είχε 11 πόντους, ενώ ο Καραμπεσίνης 13 πόντους και 7 rebound. Δεν βγαίνει εδώ η πάσα για τον Ζαμπούρα. 7 δεύτερα ακόμα για τον Κολοσσό και είναι η ώρα του Τσακανίκα να επιστρέψει το μάτς στη θέση πιανού. Στο Θάκου. Ζαμπούρας έλεξε να πιάσει τον ύπνο, την αντίπαλη άμυνα. Παραμένει το 34-33. Τσακανίκας περνά την μπάλα στον Χρυσίνα. Γεντής το βάλε. 36-33. Η κερκίδα δίνει ρυθμό και ο Γεντής εποφελήσεται. Δημόπουλος από μακριά, δεν ήταν άσχημο το σουτ, ο Χρυσίνας μαζεύει το αμυντικό. Τσακανίκας, Γεντής νιώθει καλά, βάζει κι άλλο. Σόου του Γεντής στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, στέλνει τη διαφορά στο συν 5 και αναγκάζει τον Κολοσσό να καλέσει time out. 7 λεπτά πριν το φινάλε, τα Γκραν Καμάρια έχουν το momentum. Έχουν και μια διαφορά 5 πόντων να υπερασπιστούν. Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμη στο μάτσο όμως. Κολοσσός καλύτερα να βγάλει αντίδραση. Ήρθε με τον Δημόπουλο να τροφοδοτεί τον Ζαμπούρα. Βγάζει την άμυνα όμως ο Περγούλης. Περγούλης περνά το κέντρο με μια σταυρωτή. Πάσα για τον Χρυσίνα. Καλάθι. Πολύ ωραία φάση από τα Καμάρια, 40-33. Δημόπουλος για τον Τσαμπαρλή. Ξανά Δημόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα. Παλατζάς σε σου 3 πόντων. Το rebound από τον Σακελαρίου. Βλέπουν όμως οι παίκτες του Κολοσσού. Τσαμπαρλής θα γυρίσει με μια spin move. Θα χρειαστεί με βήματα.
Νίκας κερδίζει φάουλ. Πρώτο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Σακελαρίου. Λυσίνας, δύσκολη προσπάθεια. Μπάντε Δημόπουλου. Παλατζάς χάνει την κατοχή, εφηδιασμός τώρα για τα Καμάρια, 4 με 1, Γεντής. Δεν ξέρω τι ήθελα να κάνει εκεί. Και 20 για το φινάλε, η διαφορά παραμένει στους 7. Ζαμπούρας πιάνει δουλειά στο χαμηλό post, έκλεισαν 2 παίκτες πάνω του, βρίσκει τη λύση όμως ο Γιώργος. Ωραίο καλάθι, ωραία προσπάθεια, 40-35. Τσακανίκας για τον Γεντή που βγήκε από τα screen. Κερδίζει φάουλ. Φάουλ από τον Δημόπουλο, δεύτερο ομαδικό του Κολοσσού, χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής. Τα Καμάρια. Περγούλης. Με χαντόφ στον Τσακανίκα, όχι. Παίρνεται για τον Σακελαρίου, ναι. Παρεμβάλλεται όμως ο Τσαμπαρλής. Η συνεννόηση επωφελήσεται. Ο Καραμπεσίνης θα πάει όλη τη διαδρομή και θα χάσει το καλάθι. Γύρισε ο Χρυσίνας να διορθώσει την κατάσταση και τα κατάφερε περίφημα. Time out. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. 4-30 για την ακρίβεια. Απομένουν 40-35 το σκορ. Χρυσίνας. Για 2 εκτός ισορροπίας, το χάσε πυρό Παλατζάς. Δημόπουλος, κόψιμο του Παλατζά τον κεντρικό διάδρομο, κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που χρεώνεται ο Περγούλης. Περγούλης, Τσακανίκας, Σακελαρίου, Γεντής και Χρυσίνας για τα Καμάρια. Ζαμπούρας, Δημόπουλος, Τσαμπαρλής. Καραμπεσίνης και ο Παλατζάς στην πεντάδα του Κολοσσού, 40-36. Μία στις δύο. Περγούλης. Σακελαρίου. Τσακανίκας πετά την μπάλα μακριά αφού έλειγε ο χρόνος. Καραμπεσίνης στον Παλατζά. 3-40 για το φινάλε. Δημόπουλος για 3 από την κορυφή. Μπάλα στην θέα του Παλατζά. Ξανά ο Δημόπουλος. Καραμπεσίνης. Στοχή με τη σειρά του. Rebound του Γεντή τώρα. Κανίκας. Γεντής προσποιήθηκε. Χρυσίνας για τον Τσακανίκα. Ο Τσακανίκας άτυχος εδώ. Παραμένει το 40-36. 3 λεπτά ακόμα. Τσαμπαρλής, Ζαμπούρας. Καραμπεσίνης για το μεγάλο σουτ, το χασε. Τσαμπαρλής, Ζαμπούρας, τρίπλ τίμα από τα Καμάρια και φάουλ. Φάουλ από τον Τσακανίκα, δεύτερο ομαδικό
και των γηπεδούχων. 14 επίθεση για τον Κολοσσό. Δημόπουλος για 3. Θα στοχίσει ψηλά ο Τσαμπαρλής. Απέναντι σε δύο παίκτες. Δεν μπορεί να εκτελέσει. Και νέο σφύριγμα για φάουλ. Σταθάκος στη θέση του Χρυσίνα. Τσαμπούρας βγάζει ωραία πάσα, Τσαμπαρλής απέναντι στον Σταθάκο, κλείνει και ο Τσακανίκας. Βγαίνει άμυνα για τα Καμάρια, 2 και 20 για το φινάλε. Οι παιδούχοι δεν έχουν τώρα κανένα λόγο να βιαστούν, έχουν αυτή τη διαφορά των 4 πόντων. Και θα παίξουμε το ρολόι. Περγούλης, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, εντάξει πρέπει να εκτελέσει όμως κάποιος τώρα. Περγούλης θα είναι αυτός, αστοχή. Καραμπεσίνης, Δημόπουλος, Καραμπεσίνης, η εξτραπάσα για τον Παλατζά που προσποιείται ωραία και κερδίζει το φάουλ. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν τα Καμάρια, αυτό υπενθυμίζει και ο Βακαλόπουλος από τον πάγκο. Ο Κολοσσός έχει δύο φάουλ να δώσει. 100 δευτερόλεπτα ακόμα στα Λιώσια. Τρίποντο, εύστοχο από τον Δημόπουλο. Την κρίσιμη ώρα βάζει το μεγάλο σουτ. 40-39 και πλέον όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν ανοιχτά. Τσακανίκας και από τη δική του απόδοση στα τελευταία λεπτά θα εξαρτηθούν πολλά για την ομάδα του. Σφύριγμα για φάουλ κερδισμένο για τα Καμάρια. Τρίτο ομαδικό λοιπόν του Κολοσσού. Γεντής για τον Σακελαρίου. Σακελαρίου, Περγούλης τώρα. Τσακανίκας, νέο φάουλ. Όλα τα φάουλ από εδώ και πέρα οδηγούν στη γραμμή και για τις δύο ομάδες. 40-39, 1 και 12 για το φινάλε. Το μάτς στην κόψη του Ξηραφιού. Γεντής για τον Περγούλη. Περγούλης ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Τσακανίκας, ωραία στον Σταθάκο. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Περγούλης ψάχνει τρόπο να σουτάρει. Το χάσε. Ο Σταθάκος είναι εκεί και ανανεώνει. Ο Γεντής θα προλάβει. Τώρα Τσακανίκας, κρίσιμο επιθετικό rebound, πήραν τα Καμάρια, 5 δεύτερα όμως ακόμα. Ωραία σταυρωτή του Τσακανίκα, κράτησε την κατοχή, σούταρε και για δύο, το χάσε. Κι άλλο rebound από τον Περγούλη, δεν προσέχει ο Κολοσσός και το πληρώνει. Σακελαρίου, αστοχή, ο Παλατζάς το rebound, 35 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Καραμπεσίνης. Δημόπουλος. Παλατζάς περνά την μπάλα στον Τζαμπούρα. Τζαμπούρας το χασε. Η μπάλα εκτός από τα χέρια του Σταθάκου. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στην επίθεση του Κολοσσού και 16 συνολικά στο μάτς. Η διαφορά στον πόντο. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν τα Καμάρια. Παλατζάς επανέφερε. Καραμπεσίνης αστόχησε. Και φάουλ πάνω στον Τσακανίκα. Για να μην κυλήσουν πολύτιμα δευτερόλεπτα, δύο βολές για τον ηγέτη των Γκραν Καμάρια. Yeah. 11,3 απομένουν. Αν ο Τσακανίκας ευστοχίσει και στις δύο βολές, τότε ο Κολοσσός μόνο με τρίποντο θα μπορεί να ισοφαρίσει το μάτς και να το στείλει στην παράταση. Για να δούμε όμως. Μέσα η πρώτη βολή από τον Τσακανίκα, κρύο αίμα. Thank you.
Καρακανίκας. Ησυχία τώρα στα λιώσια. Σύγχρονος ο Τσακανίκας βάζει και τη δεύτερη. 42-39 time out του Κολοσσού για να οργανώσει την κρίσιμη τελευταία επίθεση. Θα κρατήσουμε το μικρόφωνο εδώ στα λιώσια. Πάμε μια βόλτα στους πάγκους. Του Γιώργου Ζαμπούρα εκεί. Και οι οδηγίες του Τσακανίκα στο στρατόπεδο των Μπλε. Λοιπόν, για να δούμε. 11,3. Τσαμπούρας, Δημόπουλος, Παλατζάς, Τσαμπαρλής και Καραμπεσίνης, οι 5 του Κολοσσού. Ο Παλατζάς θα πάει στην επαναφορά. Τα off-ball screen για να ξεμαρκαριστεί ο Τσαμπούρας. Δεν είναι καλή όμως η πάσα. Και η κατοχή περνά για τα καμάρια. Γρήγορο φάουλ θα κάνει ο Κολοσσός. Γεντής. Μπάλα στον Περγούλη. Χρόμετο σταματά στα 8 δευτερόλεπτα και μεταφερόμαστε στο άλλο καλάθι για τις βολές του Περγούλη. Να δούμε, ο Περγούλης αν βάλει έστω μία τελειώνει το μάτς. Κάνει την πρώτη. Περγούλης κάνει και τη δεύτερη. Και φάουλ από τον Χρυσίνα. Βολές λοιπόν από τον Δημόπουλο. Τα μάρια επιλέγουν να κάνουν φάουλ και όχι να παίξουν άμυνα. Για να δούμε, 6,4, δύο βολές για τον Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος που ήταν αυτός που έβαλε το μεγάλο σουτ και έβαλε φωτιά στο μάτς. Μέσα η πρώτη, 42-40. Στόχισε στη δεύτερη, παίρνει ο Τσαμπαρλής. Αντισφύριμα για φάουλ. Και τώρα βολές για τον Κολοσσό που μπορεί να στείλουν το μάτι στην παράταση. Ο Τσαμπαρλής θα εκτελέσει. Τσαμπαρλής μέσα η πρώτη, 42-41. Κρύο αίμα και από τον Κωνσταντίνο Τσαμπαρλή, 3,6 απομένουν. Τσαμπαρλής τη βάζει, 42-42 και time out. Για να δούμε τι σχεδίασαν τα Γκραν Καμάρια, 3,6 απομένουν. Το πιθανότερο είναι το μάτι να διηγηθεί σε παράταση, για να δούμε όμως. Τσακανίκας πάει στην επαναφορά. Χρυσίνας παίρνει θέση χαμηλά. Θα βγει από τα σκριν ο Σαγκελαρίου. Τσακανίκας αστόχησε πάρα λίγο να βάλει το καλάθι. Λήξη κανονικής διάρκειας.
παράταση. Έξτρα πεντάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τον Κολοσσό. Το μάτς δεν θυμίζει τίποτα αυτό του πρώτου γύρου, όταν ο Κολοσσός είχε επικρατήσει με 70-47. Δημόπουλος για 3 αστοχή, rebound του Χρυσίνα. Χρυσίνας, Αγελαρίου, Γεντής, Τσακανίκας και Περγούλης στην πεντάδα των Γκραν Καμάρια. Περγούλης έχει δει τον κενό διάδρομο, φάουλ του Παλατζά. Παλατζάς, Δημόπουλος, Τσαμπαρλής, Μιχαηλίδης και Ζαμπούρας για τον Κολοσσό. Έχει δοθεί φάουλ και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στον Περγούλη. Στην πρώτη. Και η δεύτερη μάχη για το rebound το παίρνει ο Ζαμπούρας. Παλατζάς. Ο Μπαρλής του ξαναδίνει, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, καθυστέρησε ο Κολοσσός. Και τρίποντο του Δημόπουλου, δεύτερο για εκείνον. 42-45, μεγάλο καλάθι. 4 λεπτά ακόμα. Τσακανίκας. Σταυρωτή, πάσα για τον Περγούλη, όχι. Για τον Γεντή όμως, ναι, που δοκιμάζει για 3, θέλοντας να απαντήσει. Σακελαρίου, άστοχος και εκείνος, παίρνει ο Παλατζάς. Χαϊλίδης, βήματα. Τσακανίκας. Τσακανίκας, Περγούλης. Λεβική φάση. Τρία λεπτά ακόμη στην παράταση, 42-45 προηγείται ο Κολοσσός. Dunkin' Donuts που έχει και την κατοχή. Τσαμπαρλής απέναντι στον Τσακανίκα, θέλησε να πασάρει στον Ζαμπούρα. Κλέβουν τα καμάρια, Περγούλης. Σακελαρίου του ξαναδίνει, Περγούλης μόνος στην Ογεντής που θα εκτελέσει για 2 πατάτα στη γραμμή και θα στοχίσει. Χρυσίνας, κερδίζει φάουλ και βολές. Έξω και η δεύτερη, το rebound από τον Χρυσίνα όμως θα βγάλει την μπάλα εκτός. Τα καμάρια δεν έχουν σκοράρει ακόμη στην παράταση. Ουσιαστικά ένα τρίποντο έχουμε δει μόνο από τον Δημόπουλο. Κερκίδα προσπαθεί να ψυχώσει την προσπάθεια των καμαριών. Πολύ ωραία φάση από τον Κολοσσό. Χάνει όμως το καλάθι. Ο Τσαμπαρλής ήτανε. Ναι. Ζαμπούρας κλείνεται, προσπαθεί να κλέψει ο Σαγελαρίου, η εξτραπάσα στο πλάι. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Παράβαση 3 δευτερολέπτων και κατοχή για τα καμάρια, 1.50 για το φινάλε. Γεντής. Πίσω από την πλάτη για τον Χρυσίνα. Νέο κερδισμένο φάουλ.
Νέες βολές για τον Γιάννη Χρυσίνα. Έξω πρώτη. Έξω και η δεύτερη, το rebound από τον Τσαμπαρλή. Κολοσσός πολύ κοντά στη νίκη. Πέσει τώρα στο παρκέ ο Παλατζάς και πιάνει το γόνατό του δυστυχώς. Ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δύο βολές για τον Παλατζά. Αν βάλει έστω μία, τα καμάρια θα χρειάζονται δύο κατοχές. Με καλάθι. Και πράγματι, ο Παλατζάς σκοράρει. 42-46. Ένα και 28 για το φινάλε. Κρίσιμη επίθεση για τα καμάρια. Τσακανίκας, σκριν του Χρυσίνα. Τσακανίκας, κρατά την κατοχή, ελευθερώνει για τον Γεντή τώρα. Εκείνος προσποιείται, εκτελεί για δύο άστοχα, παλεύει ο Χρυσίνας. Παίρνει ο Σακελαρίου. Σακελαρίου το χάσε, Χρυσίνας κατά το καλάθι, σκοράρει. 44-46. Μιχαηλίδης. Ζαμπούρας για τρεις. Μέσα! Μεγάλο τρίποντο του Γιώργου Ζαμπούρα. 44-49. Και για να δούμε αν έχουν την απάντηση τα καμάρια. Τρίποντο μαχαιριά ήταν αυτό. Χρυσίνας θα μπορούσε να πάρει το maximum. Τα βάζει με τον εαυτό του που δεν σκόραρε. Θα εκτελέσει και πάλι βολές. 29,4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Παλατζάς επιστρέφει στο μάτς. Όχι, ο Παλατζάς πάει στον πάγκο. Στη θέση του ο Καραμπεσίνης. Μέσα η πρώτη του Χρυσίνα. Μέσα και η δεύτερη, ψύχρεμος ο Χρυσίνας, μειώνει τη διαφορά στους 3, 46-49. Πέφτουν δύο πάνω στον Μιχαηλίδη. Δύο βολές. Match thriller στα Λιώσια. Φυσικά και δεν μετράει η πρώτη βολή. Σούταρε απλά για να κατέβει το διχτάκι. Τώρα η πρώτη βολή που είναι εύστοχη. 46-50. Μέσα και η δεύτερη. 46-51. Υπάρχει time out. Εδώ είμαστε, 25,9 για το φινάλε, 46-51 το σκόρ, η κατοχή για τα καμάρια. 14 επίθεση αφού πήραν την επαναφορά από μπροστά. Γεντής, Περγούλης, ωραία η προσποίηση. Περγούλης με αποφασιστικότητα πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. 48-51, ένα τρίποντο τώρα χωρίς τις δύο ομάδες. Αμέσως το φάουλ από τα καμάρια που στέλνουν ξανά τον Μιχαηλίδη στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Προηγουμένως ευστόχησε και στις δύο, να δούμε τι θα κάνουν τώρα. 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Yeah.
Μέσα η πρώτη 48-52. Μέσα και η δεύτερη, τρομερός ο Μιχαηλίδης, κρύο αίμα από τη γραμμή. Λογικά σφραγίζει την νίκη του Κολοσσού. 11,8 απομένουν, η διαφορά στους 5. Ένα θαύμα κυνηγούν πλέον τα Καμάρια. Βακαλόπουλος, ένα γρήγορο καλάθι θέλουν οι μπλε, Γεντής. Γεντής κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Γεντή, 2,7 τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Χάνε την πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη. 49-53. Πάλι ξανά στον Μιχαηλίδη. Μέσα η πρώτη. Δεν λέει να χάσει βολή ο Μιχαηλίδης. 49-55. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Σημαντική νίκη για τον Κολοσσό που ανεβαίνει στο 8-8. Στο 8-10 πλέον τα Γκραν Καμάρια. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ από τα Λιώσια.